Περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς. Και προβάσε κήθεν, είδε άλλους δύο αδελφούς και εκάλεσεν αυτούς. Εξέρχεται, αγαπητοί μου, ο Κύριος εις το δημόσιον έργο του και εκλέγει 12 μαθητάς. Βλέπουμε την πρώτη κλίση των μαθητών παρά την λίμνη της Τιβεριάδος. Εκεί βλέπει δύο αδέλφια, τον Πέτρον και τον Ανδρέα. Πιο πέρα βλέπει άλλα δύο αδέλφια, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, και τους καλεί. Ασφαλώς ο Κύριος θα είδε κι άλλους πολλούς εκεί εις την λίμνη της Τιβεριάδος που ασχολούνται με το ψάρεμα, αλλά μόνο αυτούς επισημαίνει, μόνο αυτά τα τέσσερα αδέλφια επισημαίνει, τα δύο ζεύγια αδελφών. Είναι κάτι που κάνει εντύπωση. Αργότερα, όταν θα αναφερθεί στην προδοσία του Ιούδα, θα πει ο Κύριος: «Ουκ εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην. Εγώ, λέγει, δεν διάλεξα εσάς τους 12. Εγώ είδα ους εξελεξάμην. Εγώ γνωρίζω εκείνους που διάλεξα». Δηλαδή δεν έκανα λάθος. «Ουχ εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ διάλεξα εσάς». Αυτή η γλώσσα, αγαπητοί μου, δείχνει ότι ο Κύριος γνωρίζει πολύ καλά, βλέπει πολύ καλά. Και βλέπουμε και εμείς ότι ο Χριστός βλέπει. Βλέπει λοιπόν ο Χριστός, και βλέπει όχι σαν άνθρωπος μόνο, κυρίως ως Θεός. Είπα ως Θεός, και σαν άνθρωπος βλέπει. Ένεκα της υποστατικής του ενώσεως, διότι είναι ένα πρόσωπο και γνωρίζει πολύ καλά, παρότι υπάρχει βεβαίως διάκρισης ανάμεσα στην ανθρωπίνη και στη Θεία Γνώση, αλλά βλέπει πολύ καλά ο Κύριος και γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει οτιδήποτε γίνεται και υπάρχει μέσα σε ολόκληρη την κτιστή του δημιουργία, την ορατή και την αόρατο. Γνωρίζει λοιπόν τα πάντα. Μας βλέπει και εμάς, μας βλέπει όλους. Επιτρέψατε να αναφερθούμε σε μερικά γεωγραφικά περιστατικά που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς μας βλέπει ο Θεός. Βλέπει τα δύο ζεύγη, όπως σας είπα, των μαθητών. Όταν όμως βλέπει τα δύο ζεύγη, ενώ είναι κι άλλος πολλής κόσμος εκεί στην παραλία, τι βλέπει ο Κύριος για να διαλέξει αυτά τα δύο ζεύγη των μαθητών του? Βλέπει, αγαπητοί μου, την αγαθή τους προαίρεση. Βλέπει την προθυμία τους, αυτοί που θα δείξουν κατοπινά. Βλέπει ακόμη την ολοκληρωτική τους προσφορά, αυτοί που θα δείξουν κατοπινά. Αλλά θα έλεγε κανείς, προσωποληπτεί ο Θεός όταν διαλέγει αυτούς και δεν διαλέγει κάποιους άλλους? Όταν διαλέγει εσένα και δεν διαλέγει εμένα? Όταν σώζεσαι εσύ και εγώ δεν σώζουμε? Πώς γίνεται αυτό? Λέγει μάλιστα κάπου ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή: «Ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσε, ους δε εδικαίωσεν τούτους και εδόξασε». Εκείνους που κάλεσε, αυτούς και εδικαίωσε, δηλαδή αγίασε, και αυτούς που αγίασε, αυτούς και δόξασε. Άωστε λοιπόν, εάν εμένα δεν με καλέσει, προσωποληπτεί ο Θεός? Όχι, αγαπητοί μου. Ο Λόγος του Θεού λέγει ότι πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν.
Όλους θέλει να σωθούν, όλοι θέλει να σωθούν, αλλά όλοι δεν ανταποκρίνονται εις την κλίση του Θεού. Θα επανέλθω στο προηγούμενο χωρίον. Εκείνο που σας είπα, ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσε, ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Λίγο πιο πάνω λέγει, ους προέγνω τούτους και εκάλεσε. Εδώ είναι, εδώ είναι το κέντρο, θα λέγαμε, η λύση της απορίας. Ους προέγνω, εκείνους τους οποίους προεγνώρισε, αυτούς κάλεσε, ώστε κάλεσε εκείνους που ήξερε ποιοι θα αποβούν. Αλλά, άρα λοιπόν βλέπει ο Θεός. Βλέπει ο Θεός πριν γίνει κάτι σε μένα τον άνθρωπο. Τι βλέπει? Την προαίρεσή μου. Δεν προσωποληπτεί ο Θεός. Ο Θεός καλεί με βάση το τι βλέπει στον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε, αγαπητοί, ότι καλεί τους ανθρώπους εκείνους που γνωρίζει, και τους γνωρίζει προκαταβολής κόσμου. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 13,8, και προσκυνήσου συν αυτόν, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, δηλαδή τον Αντίχριστον, πάντες οι κατοικούντες επί της γης, όλοι εκείνοι που θα κατοικούν επί της γης, τόση θράψεις, τόση θράψεις, ως ουν γέγραπτε, συγγνώμη, ον ου γέγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, το εσφαγμένου από καταβολής κόσμου, που τα ονόματά τους δεν έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του αρνίου, που είναι σφαγμένο πριν γίνει δημιουργία. Ο Θεός μας γνωρίζει λοιπόν. Γνωρίζει εκ των προτέρων. Αγαπητοί μου, ολόκληρη η κτήση είναι μπροστά του πριν γίνει. Ολόκληρη η κτήση και οι κινήσεις της είναι μπροστά του πριν δημιουργηθεί. Όλα τα γνωρίζει λοιπόν ο Θεός. Ώστε λοιπόν ο Θεός, αγαπητοί, βλέπει. Ο Θεός γνωρίζει. Γνωρίζει τι πράττουν τα έθνη, πώς κινούνται οι λαοί, τι φτιάχνουν οι πόλεις, τι κάνουν τα χωριά. Είναι χαρακτηριστικό εκείνο το παράδειγμα, όταν εμφανίζεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός στον Αβραάμ υπό την μορφή τριών ανδρών και λέγουν, λέγει ο Κύριος εκεί, ενώ είναι τρεις, λέγει ο Κύριος, ένας δηλαδή ομιλεί, δηλαδή ένας ομιλεί, δεν ομιλεί ένας, αλλά εδώ από σκοπού μπαίνει ο ενικός. Ο Κύριος είπε, ενώ είναι τρεις, καταβάσκουν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένην πρόσμε συντελούνται, ή δε μη είναι αγνώ. Αναφέρεται εις τα Σόδωμα και εις τα Γόμορα. Γεωγραφικά ο τόπος που ο Αβραάμ έμενε ήταν το πιο ψηλότερα. Τα Γόμορα και τα Σόδωμα ήταν χαμηλά. Ήταν στο νότιο άκρο της νεκράς θαλάσσης, και που η επιφάνεια της νεκράς θαλάσσης είναι γνωστό ότι είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο χαμηλά από την επιφάνεια της Μεσογείου, της θαλάσσης της Μεσογείου. Θα κατέβω, λέγει ο Θεός, να ειδώ, γιατί έφτασε στα αυτιά μου, κατά έναν ανθρωπομορφικό τρόπο το λέγει αυτό, μια πολύ φοβερή είδηση, ότι είναι ομοφιλόφιλη. Θα κατέβω να ειδώ, είναι αλήθεια, να δω με τα μάτια μου. Θα κατέβω να ειδώ, είναι αλήθεια. Ο Θεός δεν γνωρίζει. Μιλάει σαν άνθρωπος. Σας είπα ανθρωπομορφικά, ώστε κατεβαίνει ο Θεός για να ειδεί. Και πράγματι, σε αυτή την κίνηση βλέπουμε μία κάθοδο του Θεού. Οι δύο εξ αυτών κατέβηκαν, κατηφόρησαν και έφτασαν στα Σόδωμα.
Το απογεματάκι, βραδάκι μάλλον, βασίλευε ο ήλιος, μπήκανε στην πόλη. Εκεί τους είδε ο Λότ με τη γνωστή παρακάτω ιστορία. Κατέβηκε ο Θεός να ειδεί. Βέβαια, η έκφραση δείχνει ακόμα το απίστευτον της αμαρτίας. Ήταν δηλαδή τόσο αφύσικη, τόσο παραφύση, τόσο βρώμικη, τόσο ανίκουστη, τόσο ακατανόητη αμαρτία, ώστε κατεβαίνει ο Θεός να ειδεί. Είναι έτσι? Ας τ' ακούσουν οι ομοφιλόφιλοι, ας τ' ακούσουν εκείνοι οι οποίοι ερωτοτροπούν γύρω από τέτοιες θέσεις. Ας τ' ακούσουν. Ο Θεός εξίσταται. Ο Θεός δεν πιστεύει ότι μπορεί η δημιουργία του να έφτασε σε μια τέτοια διαστροφή. Κι όμως, αγαπητοί μου, βλέπουμε ο Θεός κατεβαίνει να ειδεί. Κατεβαίνει λοιπόν να ειδεί πώς ζουν οι λαοί, πώς ζουν τα έθνη, πώς ζουν οι πόλεις, πώς ζουν τα χωριά. Να δει τις αμαρτίες τους, τις κρυφές και τις φανερές. Τι γράφουν οι εφημερίδες, τι φωτογραφίες δημοσιεύονται, τι θεατρικά έργα παίζονται. Πώς εμπέζεται ο Θεός, ιδίως στην εποχή μας, στα κινηματογραφικά και στα θεατρικά έργα. Τα βλέπει ο Θεός. Εμείς ενεργούμε γρήγορα γιατί η ζωή μας είναι μικρή. Για το Θεό ο χρόνος είναι τίποτα. Ο Θεός κινείται μακρόχρονα. Ο Θεός βλέπει. Εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός κοιμάται. Ο Θεός δεν βλέπει. Ο Θεός δεν καταλαβαίνει. Ο Θεός, αγαπητοί μου, βλέπει. Τα βλέπει όλα. Τι διδάσκουν στα σχολεία, τι γίνεται μέσα στα σπίτια. Και έρχεται κάποια στιγμή εκεί που οι άνθρωποι δεν το περιμένουν και κρίνει τον κάθε λαό και την κάθε πόλη και το κάθε χωριό και, και το κάθε σπίτι. Λέγει στον 65ο ψαλμό, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσι. Τα μάτια του βλέπουν πάνω εις τους λαούς, πάνω εις τα έθνη. Μια άλλη ωραία εικόνα έχει η Αγία Γραφή από τον 13 ψαλμό. Δείχνει τον ουρανό ότι είναι ένα παραπέτασμα και ανοίγει ένα παραθυράκι, μια καταπακτή, και από εκεί σκύβει ο Θεός να δει τι γίνεται κάτω στη γη. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν. Τι ωραία αυτή η φράση. Έσκυψε, λέγει, από αυτό το παραθυράκι τροποντινά, από τον ουρανό, επί τους υιούς των ανθρώπων του ειδίν ή αισθησινιών ή εξητών των θεών. Για να ειδεί, υπάρχει κανένας μυαλωμένος άνθρωπος? Ή τουλάχιστον, αν δεν είναι σοφός και μυαλωμένος, υπάρχει κανένας που να αρχίσει να ζητάει το Θεό, να αρχίζει να ερευνά, θα το λέγαμε με μια σύγχρονη ορολογία, να προβληματίζεται? Υπάρχει κανείς? Βέβαια το παρακάτω του ψαλμού λέγει κανένας. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, μας βλέπει στην προσευχή μας, στη μελέτη μας, στις αναζητήσεις μας, στον αγώνα μας. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος διαλέγει τους μαθητάς του και βρίσκει τον Φίλιππο, και ο Φίλιππος φέρνει τον Αθαναήλ κοντά. Τι του είπε ο Κύριος? Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη σικήνιδον σε. Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα εγώ κάτω από τη σικιά. Πού με είδες? Τι έκανε ο Ναθαναήλ κάτω από τη σικιά? Έκανε, αγαπητή μου, την προσευχή του. Σε έβλεπα όταν προσευχόσουν και ήξερα και άκουγα εκείνα τα οποία έλεγες στην προσευχή σου. Αυτό είναι μεγάλη παρηγορία, όταν ξέρω ότι κάποιος μ' ακούει στην προσευχή μου. Γι' αυτό η προσευχή είναι διάλογος αληθινός και ζωντανός. Διάλογος δύο προσώπων, του Θεού και εμού που προσεύχομαι. Μεγάλη παρηγορία όταν ξέρω ότι έχω απέναντί μου τον ζώντα Θεό, ότι έχω ένα άλλο πρόσωπο και μπορώ να μιλάω. Πολλοί όμως λένε, πράγματι ο Θεός ακούει? Πράγματι ο Θεός βλέπει?
ας πάρουν την απάντηση από τον 93 ψαλμό που λέει για εκείνο το καταπληκτικό, που θα έλεγα ότι χρησιμοποιείται εδώ η ανθρωπίνη λογική, ένα ανθρώπινο λογικό σχήμα ακαταμάχητο. Ακούσατε το. Και είπαν ποιοι, εκείνοι που λένε αυτά που λένε, ου κόψετε Κύριος, δεν θα ειδεί ο Κύριος, δεν βλέπει ο Κύριος, δεν καταλαβαίνει ο Κύριος. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Βάλτε μυαλό άμυαλοι άνθρωποι και ανόητοι στο λαό και κάποτε αποκτήστε φρόνηση. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει. Εκείνος που φύτεψε τα αυτιά στους ανθρώπους, μόνο στα αυτιά, στους ανθρώπους, σε τόσα ζώα, πόσα ζώα, μέχρι τα έντομα, πόσα έντομα, 3 εκατομμύρια ζώα κινούνται πάνω στην γη. Σε όλους αυτούς ο Θεός, σε όλα αυτά τα όντα ο Θεός φύταψε αυτιά, δεν ακούει ο ίδιος. Ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ή αυτός που έκανε τα μάτια, τάπλασε τα μάτια, δεν βλέπει. Μια μέλισσα μόνο, αγαπητή μου, έχει 6.000 μάτια. Μια μέλισσα μόνο έχει 6.000 μάτια. Σε δύο μεγάλα συγκροτήματα που εμείς τα λέμε δύο μάτια, είναι όμως 6.000 φακοί. Και βλέπει όσο δεν βλέπουμε εμείς. Και λέμε, εκείνος που έκανε τα μάτια δεν βλέπει? Είναι δυνατόν ποτέ να είναι τυφλός? Βλέπει λοιπόν ο Θεός. Βλέπει τα πάντα ο Θεός. Ο Χριστός βλέπει ακόμη τους πειρασμούς μας. Σημειώνει εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ιερός Ευαγγελιστής, εκεί που στέλνει ο Κύριος την επιστολή του στον άγγελον της Εφέσου, είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου. Γνωρίζω τα έργα σου, γνωρίζω και τον κόπο σου, γνωρίζω και την υπομονή σου. Γιατί, γιατί σε βλέπω. Εκεί παρουσιάζει την εξής εικόνα. Κρατούσε, λέγει, εκείνος που είχε τον ποδήρι χιτώνα, που είναι ο Ιησούς Χριστός, 7 αστέρια στη φούκτα του. Και είναι οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Είναι αντιπροσωπευτικά ολόκληρη η εκκλησία. Τι θα πει κρατάει στα χέρια του? Τα βλέπει. Μια ωραία εικόνα έχει στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτας. Εζωγράφησα την πόλη σου στη φούχτα μου και τη βλέπω. Δηλαδή, σε βλέπω, ξέρω τι κάνεις. Γράφει δε εις τον επίσκοπο της Μύρνης, είδα σου τα έργα και την θλίψη και την πτωχία. Γνωρίζω, λέγει, τα έργα σου και τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου. Μπορεί λοιπόν κάποιος να λέγει, είμαι φτωχός, δεν με βλέπει ο Θεός? Και ποιος σου είπε ότι δεν σε βλέπει ο Θεός? Αλλά τι θέλεις, χρήματα? Ακούστε τι λέγει στη συνέχεια. Αλλά είσαι πλούσιος. Αλλά πλούσιος ή. Αλλά είσαι πλούσιος. Μα αφού με βλέπεις ότι είμαι φτωχός, πώς με λες ότι είμαι πλούσιος? Είσαι πλούσιος σε πνευματικότητα. Δεν θα σου δώσω υλικά αγαθά, ο επίσκοπε, ο εκκλησία της Μύρνης. Δεν θα σου δώσω υλικά αγαθά. Βλέπω τον πλούτο σου τον πνευματικό. Θα μείνεις σε κατάσταση πτωχίας. Ώστε αν είμαι πτωχός, ο Θεός με βλέπει, το ξαναλέγω, ναι. Με βλέπει ο Θεός. Εδώ σκανδαλίζονται οι άνθρωποι. Αν είχαμε όμως τη σοφία του Θεού, τότε ασφαλώς, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι και ο Θεός θα ήταν σοφός. Γιατί τα βλέπει όλα αυτά? Γιατί είναι πανταχού παρόν. Είναι ο ετάζων, όπως λέγει ο 7 ψαλμός, καρδίας και νεφρούς. Αυτός που βλέπει τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Όλοι οι κτήσεις είναι γυμνοί και τετραχυλισμένοι. Όλοι οι κτήσεις είναι γυάλινοι, θα λέγαμε. Είναι διαφανείς μπροστά εις τα μάτια του Θεού. Εκείνη η άλλη ωραία εικόνα που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι το πάτωμα, λέει, του ουρανού ήταν γυάλινο. Είδα, λέει, ένα πάτωμα
που ήταν ως κρίσταλος. Τι δείχνει αυτό? Βλέπει ότι υπάρχει από κάτω. Εικόνες είναι αυτά, ούτε κρίσταλα υπάρχουν ούτε τίποτα. Είναι εικόνες για να δείξει ότι ο Θεός όλα τα βλέπει. Ο Χριστός ακόμη μας βλέπει και στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Στις λεπτομέρειες, ναι, κάποτε κλήθηκε ο Κύριος σε ένα τραπέζι ενός Φαρισαίου. Και εδώ έκανε το εξής ο Κύριος, κάθισε σε μια γωνιά έως ότου έλθουν όλοι προσκεκλημένοι. Όπως λοιπόν μπαίναν μέσα στο σπίτι, τους κοιτούσε πώς πιάναν τις θέσεις. Επέχον πώς τας πρωτοκλησίας εξελέγοντο. Εκείνο το επέχο θα πει μεταπροσοχής βλέπω. Και μεταπροσοχής έβλεπε πώς πιάναν τις πρώτες θέσεις, τις πρωτοκλησίες. Και είπε παρακάτω μάλιστα εκείνη την μικρή αλλά πολύ χαρακτηριστική παραβολή, όταν σε καλέσει κάποιος σε τραπέζι, μη πάρει λέει την πρώτη θέση και τα λοιπά. Ώστε επίχε λέει, έβλεπε πώς κάθεται ο καθένας. Εδώ όταν διάβαζα αγαπητοί μου αυτή την περικοπή, για να σας τα πω αυτά που σας λέγω, διάβασα το εξής. Ότι οι Φαρισαίοι όπως κάθισαν γύρω γύρω στο τραπέζι και οι γραμματείς όλοι εκεί, τον κάλεσαν όχι γιατί ήθελαν να του κάνουν τραπέζι, όχι. Ήσαν κακεντρεχείς άνθρωποι και ήθελαν πάντα κάτι να βρίσκουν κάπου να τον πιάσουν. Και ήσαν λέει παρατηρούμενοι αυτόν. Τον παρατηρούσαν, τον βλέπαν. Οι φτωχοί, οι ταλέποροι. Και εκείνος παρατηρούσε εκείνους. Είναι, πώς να σας το πω τώρα με μια εικόνα. Στρίβω μια γωνιά σε μια οικοδομή και σκύβω από εκεί να δω από τη γωνιά τι κάνει ο άλλος από εκεί. Αυτός δε ο άλλος είναι από πίσω μου και με βλέπει εμένα. Οι άνθρωποι προσέχουν για να κατηγορήσουν το Θεό και ο Θεός τους προσέχει με μάτια ολοφώτινα και τους βλέπει. Τι φτώχεια στον άνθρωπο. Το Θεό πας να δεις. Το Θεό πας να κρίνεις και να κατηγορήσεις και σκανδαλίζεσαι και λέγεις ότι ο Θεός δεν ενεργεί καλά, αλλά ενεργείς εσύ καλά, ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, είσαι εσύ δίκαιος και μπορείς εσύ το Θεό να τον κρίνεις. Αλλά το ότι προσέχει ο Κύριος το πως κάθονται στο τραπέζι δεν μας λέγει βεβαίως η Αγία Γραφή, αλλά θα το υπονοούσαμε. Θα τους παρατηρούσε και πως τρώνε ακόμα. Πολλοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μόνο τήρησης κάποιων χονδρών εντολών. Να μην κλέψω, να μην σκοτώσω, να είμαι δίκαιος και να μην είμαι προδότης, έτσι όπως τα λένε οι άνθρωποι. Ταλέποροι που είμαστε, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός είναι όχι απλώς μια τήρησης εντολών, αλλά είναι ένα άρωμα ζωής. Θέλει να αλλάξει ολόκληρον τον άνθρωπο, να τον κάνει ολότελα καινούριο σε όλες τις εκδηλώσεις του. Συνεπώς δεν μπορείς να λες ότι η ευγένεια ότι είναι κάτι τυπικό και δεν χρειάζεται, ότι δήθεν για λόγους οικειότητος και ειλικρινίας και ευθύτητος πρέπει να μιλάμε βάναυσα εις τους άλλους και να αλληλοκαρπαζόμαστε. Όχι αγαπητοί μου. Ο χριστιανισμός είναι και ευγένεια. Ο χριστιανισμός προσέχει και την τελευταία λεπτομέρεια. Αν μου πείτε ότι είναι πολύ βασανιστικό πια κανείς έτσι να κινείται, θα σας απαντούσα. Για εκείνον που έμαθα από μικρό παιδί να τρώγει με μαχαιροπύρουνο, είναι βασανιστικό να μην του δώσετε μαχαιροπύρουνο. Δηλαδή όταν κανείς έχει μάθει από αγωγή να είναι έτσι, δεν είναι τίποτε κουραστικό. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Σας λέγω άλλη μία φορά, ο Χριστός μας θέλει και εις τις λεπτομέρειες να είμεθα προσεκτικοί. Γιατί μας βλέπει. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν θα πας για φυσική σου ανάγκη, πρόσεξε, σε βλέπει ο άγγελός σου. Μη φανείς ασεμνός. Εάν με βλέπει ο άγγελός μου, πόσο μάλλον με βλέπει ο Θεός.
Θα μου πείτε και πού το ξέρω. Το λέει η Αγία Γραφή. Λέει στο λαό του ο Θεός στους Εβραίους, όταν θα πηγαίνετε προς νερού σας, όταν οι Εβραίοι ήταν στην έρημο, προσέξτε, δεν πειράζει, θα το πω και το λέει η Αγία Γραφή, θα έχετε ένα ξύλο εδώ στη μέση σας, όπως είναι τα γκλόμπ των χωροφυλάκων. Θα έχετε ένα ξύλο, θα σκάψετε ένα λακάκι, όπως ακριβώς κάνουν οι γάτες. Προσέξτε, λέγει, διότι θα περπατάει ο Κύριος ο Θεός σας εις το στρατόπεδό σας και δεν πρέπει να το βλέπει βρώμικο. Θα λέγε κανείς διόνομα του Θεού. Ο Θεός ενδιαφέρεται να μην είναι βρώμικο το στρατόπεδο των Εβραίων τότε από πλευράς αποχωρητηρίου. Ναι, αγαπητοί, είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Τα βλέπει λοιπόν όλα ο Θεός. Αγαπητοί μου, βλέπει και τον καθέναν από μας. Όλα τα βλέπει και μας βλέπει στην καθημερινότητα της ζωής, στο σπίτι, στο δρόμο, στην εργασία, στις ιδιωτικές μας υποθέσεις, εκεί που είμαστε μόνοι μας. Μας βλέπει πώς σκεφτόμαστε, πώς μιλάμε, πώς ενεργούμε σε κάθε μας κίνηση. Μη πούμε εκείνο που λέγει στη Σοφία Σολομώντος, «Τις με ώρα, ποιος με βλέπει, σκότος κύκλο μου και η τύχη με καλύπτουση και ουθείς με ώρα». Τι ευλαβούμε, σκοτάδι, ντουβάρια, πόρτες κλειδωμένες. Ποιος με βλέπει, τι έχω να φοβηθώ. Και μάλιστα αναφέρεται στο θέμα της μοιχείας εκεί η περικοπή, αν θέλετε να ερωτήσετε. Και η απάντηση, οφθαλμοί Κυρίου, μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότεροι, επιβλέποντες πάσας οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκριφα μέρη. Τα μάτια του Θεού μυριοπλάσια φωτεινά από ότι ο ήλιος, και βλέπουν πριν ικτισθήνε τα πάντα, έγνωστε αυτό, ούτως και μετά το συντελεστήνε. Πριν τα πάντα δημιουργηθούν τα γνωρίζει, και μετά τη δημιουργία τους όλα τα βλέπει και τα γνωρίζει. Αγαπητοί, ο Κύριος μας βλέπει. Ο αμαρτωλός ας ανησυχήσει και ας διορθωθεί, αφού τον ευλέπει. Ο φοβούμενος των Κύριων, που ασκεί την αρετή, ας χαρεί, γιατί ο Κύριος τον βλέπει. Ας χαρεί, γιατί ο Θεός βλέπει τον παραγωνισμό εκ μέρους των αδικούντων. Βλέπει ακόμη την ελεημοσύνη του. Δεν αγνοεί την υπομονή του. Βλέπει ακόμη τη σοφροσύνη του. Δεν ξεφεύγει από το Θεό ούτε μια μετάνοια που θα κάνει, ούτε ένα δάκρυ. Και όπως λέγει μια ωραία ευχή της ακολουθίας της Θείας Μετελήψεως, όχι μόνο ένα δάκρυ δεν ξεφεύγει από το Θεό, ούτε μέρος από το δάκρυ δεν ξεφεύγει από το Θεό, και αυτό ο Θεός το βλέπει. Ναι, όλα τα βλέπει, και τα κακά και τα καλά. Αγαπητοί μου, ναι, ο Θεός όλα τα βλέπει.